centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Δεν θα εκλειφθεί μάλλον αυτό το οποίο κάνετε σήμερα σαν διαφήμιση. Όχι. Εξάλλου προσπαθούμε όλοι να βρούμε έναν τρόπο πραγματικά να προστατευτούμε, και αν αυτή είναι η λύση, νομίζω ότι όχι διαφήμιση δεν θα είναι, αλλά θα είναι μια πολύ καλή πράξη στη ζωή μας. Δηλαδή, θα είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε αυτή την δεδομένη στιγμή με τις ελλείψεις που υπάρχουν. Εξήγησε όμως ο κύριος Σαββόπουλος, κύριε Πανταζή, ότι δεν μπορούμε να βάλουμε, γιατί το είδε το θέμα και αυτός, δεν μπορούμε να βάλουμε οτιδήποτε πανί. Και γι' αυτό το λόγο έχετε αρχίσει να ψάχνετε εσείς που είστε, και αυτή είναι η εμπορική σας δραστηριότητα, να ψάχνετε ποιο χαρτί, όπως μας είπε και ο Σαββόπουλος, ποιο πανί έχει τις προδιαγραφές. Θέλω να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό. Και αυτή είναι αλήθεια, Ματσούλη. Είναι πράγματι μια ανάγκη την οποία την έχει ο νομός αυτή τη στιγμή. Ναι. Φαντάζομαι ότι τέτοια λογική επικρατεί και σε πολλούς άλλους νομούς, οι οποίοι έχουν τέτοιο παραπλήσιο πρόβλημα, αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε σε αυτή την περίοδο. Ναι. Δυστυχώς, προδιαγραφές τις οποίες βάζουν σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τόσες και τέτοιες που ένα απλό πανί, κατά βάση βαβακερό, δεν μπορούσε να την κάνει τη δουλειά. Μάλιστα. Να σας πω ότι... Τώρα θα πει κάποιος πώς μπορεί να μην κάνει το πανί και κάνει ένα χαρτί που βάζει με τις άλλες μάσκες. Και αυτό είναι μια πορεία. Εντάξει, πιθανόν να υπάρχει μια ειδική κατεργασία σε διάφορα στάδια, και σε αυτά τα πανιά, αλλά και σε αυτό, και σε αυτά τα χαρτιά τα οποία λέτε εσείς. Ναι. Πιστεύω ότι είναι ένα απλό τυπόχαρτο το οποίο θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά. Πιθανόν όμως να έχει μια συγκεκριμένη κατεργασία όλο αυτό το πράγμα πάνω του, ούτως ώστε να φέρει και το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τέτοια ενόχληση, αν θέλετε, εντός πολλών εισαγωγικών, είχα και από τον Δήμαρχο του Νεστοδίου, τον Χρήστο τον Κωνσταντοφύλλο, προχθές κιόλας, από την προηγούμενη εβδομάδα, μιλήσαμε και για τη δέραση, μια και την αναφέρατε. Όμως εξήγησε στον Δήμαρχο ότι ακριβώς αυτά τα οποία σας είπα και προηγουμένως. Ναι. Ψάχνοντας λοιπόν δεξιά και αριστερά, βλέπω ότι κυκλοφορούν πολλές τέτοιες μάσκες και μάλιστα κυκλοφορούν. Πάνινες εννοείται. Κατασκευασμένες, πάνινες, από παλιά. Κοινά, εγώ θα έλεγα, εντός εισαγωγικών πάλι. Ότι ένα πανί για φουστάνι, ας πούμε, γίνεται πανί για μάσκα. Κατά βάση πρέπει να είναι βαβακερό. Για να μπορεί να πλένεται, να μπορεί να σιδερώνεται εύκολα, να μπορεί να χρησιμοποιείται ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και μάλιστα, να σου πω και ένα χαρακτηριστικό περιστατικό. Επειδή μίλησα και με το ΔΣ της Ομοσπονδίας μου, δηλαδή με άλλες πόλεις και στην κεντρική Μακεδονία και στη δική Μακεδονία, ο πρόεδρος του Υπουργικού Συλλόγου της Αλεξάνδρειας μου έστειλε μάλιστα και μια φωτογραφία μιας μάσκας γραμμένης από μια βιοτεχνία η οποία ήταν εκεί πέρα. Έτσι όπως το είδα όμως, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει δουλειά με αυτή τη λογική. Παραλαμβάνω, το πιο πιθανό είναι ότι μάλλον χρειάζεται μια ειδική κατεργασία, εμποτισμός ίσως. Άρα λοιπόν εσείς ρωτήσατε παντού, κύριε Πανταζή, αλλά να υπάρχει πανί έτοιμο χωρίς κάποια επεξεργασία αυτή τη στιγμή στο εμπόριο για μάσκα δεν υπάρχει. Όχι. Όχι, τουλάχιστον με αυτούς με τους οποίους συνεργάζομαι, κύριε Νατσούλη, αλλά τέλος πάντων ζήτησα και από τους συνεργάτες μου να ψάξουν να δουν. Περιμένω απαντήσεις. Περιμένουμε απαντήσεις. Γιατί αν βρούμε, προσέξτε, αν βρούμε είναι πολύ πρόθυμοι. Και γουναράδες έχω ακούσει ότι μπορούν να ράψουν όσες θέλετε και χωρίς βέβαια, χωρίς καμιά απέτηση οικονομική. Μόλις μου στέλνει μήνυμα, παραδείγματος χάρη, και ο φίλος μου Ανέστης, που έχει και αυτός που ράβει και τα λοιπά. Χωρίς καμιά επιβάρυνση, μπορούμε να κατασκευάσουμε μάσκες, φυσικά φιλοκερδός. Βλέπω ότι κόσμος αρκεί να βρεθεί το ύφασμα. Αυτό είναι η μεγαλύτερη δυσκολία από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Ελπίζω μέσα στις επόμενες ώρες να έχω κάποια απάντηση. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Αν βρούμε λοιπόν αυτό το ύφασμα, και το έχετε αναλάβει αυτό, κύριε Πανταζή, εσείς, πραγματικά από εκεί και μετά θα δούμε πολλές εθελοντικές προσπάθειες. Θα δούμε μια. Προφανώς θα τις δούμε και θα είναι εκπληκτικό αυτό. Το πιο σοβαρό λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι να βρούμε το πανί. Αν βρούμε το πανί
με τις προδιαγραφές, επαναλαμβάνω, τότε πάρα πολύ εθελοντικά, είτε γουναράδικα, είτε όσοι μπορούν να ράψουν, μοδίστρες κτλ, τα πετσαρίες κτλ, θα αναλάβουν αυτή τη δουλειά, όπως οι ίδιοι του λένε, αφιλοκερδός. Πάντως, κύριε Αντσούλη, θα ήταν καλό να έχουμε και μια γνώμη, αν θέλετε, και από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτό το είδος τελικά. Ναι, ναι. Ενώ από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν παρεδώσει με το αντικείμενο, για να δούμε αν πράγματι είναι έτσι, όπως τουλάχιστον εγώ τα περιγράφω έτσι. Γνωρίζουμε επίσης, κύριε Πανταζή, να το πω και αλλιώς. Πέρα από τις μάσκες που ξέρουμε όλες με το χαρτί κτλ., γνωρίζουμε αν υπάρχουν όντως μάσκες με προδιαγραφές σπάνιες που γίνονται σε εργοστάσια κανονικά? Δηλαδή, υπάρχει αυτός ο τύπος της μάσκας? Το έχουμε δει αυτό? Γιατί αν υπάρχει αυτός ο τύπος, σίγουρα κάπου θα υπάρχει και το ύφασμα. Αυτό δεν το ξέρω, κύριε Αντσούλη, αλλά μιας και το αναφέρετε, επειδή με την Ομοσπονδία τη δικιά μας καταρχήν, αλλά και με το σύλλογό μας στη συνέχεια, αύριο ή μεθαύριο, θελήσαμε να ενισχύσουμε την προσπάθεια που γίνεται στο νοσοκομείο. Ναι. Επειδή ψάξαμε για να βρούμε τέτοιου είδους αναλώσιμα υλικά, ναι, καταρχήν με την Ομοσπονδία, εκείνη την απάντηση την οποία πήραμε ήταν ότι οι μάσκες, οι οποίες οι άνθρωποι, ναι, οι οποίοι τρέχουν και δεν φτάνουν κυριολεκτικά αυτή τη στιγμή μέσα στα νοσοκομεία, είναι εντελώς συγκεκριμένες, και μάλιστα μιλώντας και με τους αρμόδιους του νοσοκομείου, μου έδωσαν και κάποια στοιχεία σιωτικής, τουλάχιστον με τις μάσκες και με τα γάντια. Ψάχνοντας λοιπόν για να βρούμε τέτοιες μάσκες, σας πληροφορώ ότι δεν βρήκαμε καθόλου πουθενά. Μάλιστα, ή και αν βρήκαμε ήταν σε ελάχιστες ποσότητες. Και μάλιστα θα έλεγα θα μπορούσαν να μας προμηθεύσουν με το δελτίο κυριολεκτικά. Επομένως, για τέτοιου είδους μάσκες νομίζω ότι η δυσκολία εξακολουθεί να υπάρχει. Άρα η ελπίδα μας είναι να βρείτε το ειδικό πανί με τις προδιαγραφές και από εκεί και μετά να δείτε η Καστοριά πόσο εθελοντικά πραγματικά θα δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση. Αφού ήδη πρωτού βρούμε πανί, υπάρχουν τόσα μηνύματα εδώ και από γουναράδες και από όλους ανθρώπους που λένε ότι θα τις ράψουμε εμείς αφιλοκερδώς. Δηλαδή, είναι εκπληκτικό. Βρείτε το πανί, το κατάλληλο, κύριε Πανταζή, και τα υπόλοιπα θα τα κανονίσουμε. Βέβαια, δεν ξέρω και να σου λέει αν ένα απλό βακερό πανί θα μπορούσε να κάνει μια τέτοια δουλειά, ή τουλάχιστον αν θα μπορούσε να κάνει καταρχήν μια τέτοια δουλειά, ή να προσφέρει δηλαδή ένα βαμβακερό, μάλιστα. Υπό την πόδι προστασία, αν το θέλετε. Κοιτάξτε, καμιά φορά και από το Ολότελα καλή και η Παναγιώτενα. Έτσι. Ναι, ακριβώς όπως το λέτε. Δηλαδή, μην ψάχνουμε αυτή τη στιγμή την ώρα που υπάρχουν οι ελλείψεις. Κάτι σίγουρα θα προστατέψει και μια τέτοια και τέτοιου είδους μάσκα. Δεν μπορεί. Και πάντως, αν είναι να μπούμε σε μια τέτοια λογική, ναι, όπως σας το λέω αυτή τη στιγμή, ναι, είναι προφανές ότι ούτε τώρα μπορούμε να ανοίξουμε και να πάρουμε όσα μέτρα θέλουμε. Κατάλαβα. Το θέμα είναι να βρούμε κάτι το οποίο να μπορεί να κάνει δουλειά έτσι όπως πρέπει να την κάνει. Λοιπόν, κύριε Πανταζή, αν έχουμε ευχάριστα νέα, νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα. Προφανώς. Και θα είναι χαρά μας πραγματικά να βγει, να έχει θετική εξέλιξη αυτή η προσπάθειά σας. Μακάρι να βρούμε. Τώρα, αν έχουμε και λίγο χρόνο και αν να πούμε λίγο τη συζήτηση, να πούμε λίγο και τα αμιγώς. Και για τα 800 να πούμε. Για τα 800, αφήστε να προχωρήσει λίγο διαδικασία για να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Εντάξει, εσείς κάνατε όλες τις αιτήσεις. Το 800 από Δευτέρα νομίζω θα αρχίσει να καταβάλλεται. Εκείνο το οποίο εγώ θέλω να πω είναι ότι, και μάλιστα τα στείλαμε χθες, ναι, στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ναι, τις ανακοινώσεις που κάναμε. Καταρχήν να πω ότι η Ομοσπονδία μας. Καταρχήν να πω ότι τέτοια εποχή θα συζητούσαμε για το εορταστικό πρόγραμμα του Πάσχα. Έτσι, και όχι για τέτοια πράγματα με τον κύριο Πανταζή. Θα ήμασταν με τον κύριο Πανταζή, αλλά θα συζητούσαμε εορταστικό πρόγραμμα του Πάσχα και ωράριο καταστημάτων. Πάμε, λοιπόν, κύριε Πανταζή. Ναι. Να πω λοιπόν ότι μετά από εισήγηση του Ταμεία της Ομοσπονδίας μας, της Ταμεία της Ομοσπονδίας μας, της Πρόεδρου του Υπουργού Συλλόγου της Βέρειας, η οποία είναι Καστοριανή, και η οποία συγκήθηκε στο ΔΣ της Ομοσπονδίας. Ναι. Το ΔΣ αποφάσισε να κάνει δωρεά 2.000 ευρώ στο νοσοκομείο της Καστοριάς, συνεισφέροντας έτσι με αυτόν τον τρόπο, έστω και με αυτόν τον τρόπο, στην προσπάθεια η οποία γίνεται από όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά προσφέρουν τον καλύτερο τους αυτό εκεί πέρα.
Να πω επίσης ότι εδώ και τουλάχιστον 3-4 μέρες υπάρχει μια ιστοσελίδα την οποία έχει κατασκευάσει η Ελληνική Ομοσπονδία Εμπορική Επιχειρηματικότητας, mm-hmm. όπου καθένας από εμάς μπαίνοντας μέσα μπορεί να βρει πολλά και διάφορα σε ό,τι έχει σχέση με την κρίση η οποία βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Η ιστοσελίδα αυτή είναι commerce@coronacrisis.se.gr. Το επαναλαμβάνω, commerce@coronacrisis.se.gr. Mm-hmm. Όποιος από τους συναδέλφους θέλει να ενημερωθεί, όποιος από τους συναδέλφους θέλει να υποβάλει ερωτήματα, γιατί υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, ας το ανοίξει, ας το δει, αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο. Μπορείτε να το στείλετε και με ένα μαζικό mail και με link να μπαίνουν κατευθείαν επίσης τα mail σας, κύριε Πατέση. Ναι, δυστυχώς οι περισσότεροι από τους συναδέλφους δεν έχουν mail. Α, ναι. Ναι, είναι πολλοί οι οποίοι δεν έχουν, οι περισσότεροι τώρα δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά τέλος πάντων σε προσπάθεια που είχαμε κάνει πριν από λίγους μήνες, οι απαντήσεις που είχαμε πάρει δεν ήταν και πάρα πολλές. Δεν ήταν αρνητικές, μάλιστα, ωραία, δεν το περίμενα αυτό. Με αυτή τη λογική λοιπόν, ας το δει ο καθένας. Επίσης να πω ότι το έχουμε αναπτύξει και στη σελίδα του Facebook του συλλόγου μας, όπου και εκεί μπορεί να δει κάποιος αυτό το πράγμα. Παραλαμβάνω, αξίζει τον κόπο. Ωραία. Κύριε Πανταζή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Τα καταστήματα, δεν υπάρχει κάτι νεότερο για το πότε θα ανοίξουν. Τώρα μάλιστα που αυστηροποιήθηκαν τα μέτρα για την Καστοριά, νομίζω ότι όλα πάνε παραπίσω. Αρκετά όμως καταστήματα, να το πούμε, επέκτηναν τη δραστηριότητά τους και με e-shop, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και αυτό είναι καλό. Αυτό για να μπορέσουν κάπως να δουλεύουν έστω με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι καλό. Κύριε Πανταζή, φοβάμαι μήπως φάμε και όλο τον Απρίλιο. Φοβάστε ότι θα φάμε και τον Απρίλιο με κλειστά τα καταστήματα. Έτσι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πανταζή. Καλημέρα, κύριε. Καλή σας ημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.